Θα ξεκινήσω από το τελευταίο, κύριε Παναγιωτόπουλε και κυρία Βολάλη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο στην επικαιρότητα κυριαρχεί δεν αντανακλά ίσως αυτό που συμβαίνει και είναι πολύ σημαντικό στον τομέα των εξελίξεων στην οικονομία και ιδιαίτερα στην αξιολόγηση. Και θα ήθελα να πω ότι μας φαίνεται ίσως παράξενο ή φαίνεται παράξενο το ότι αυτή η αξιολόγηση κυλάει με αρκετά γρήγορους ρυθμούς και μάλιστα κλείνουν θέματα με θετική κατεύθυνση, όπως είναι το θέμα των συντάξεων χειρίας, που ήταν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που εξελίχθηκε το τελευταίο διάστημα. Βέβαια, κύριε Μαντά, ήταν το πρώτο πέρασμα των εκπροσώπων των δανειστών, δεν η light εκδοχή. Κυρία Πολάλη, αν με έχετε ακούσει, εγώ ποτέ δεν βιάζομαι και κρατάω χαμηλούς τόνους. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι ενδεικτικό αυτό, γι' αυτό το λέω, είναι ενδεικτικό το ότι υπάρχει μια διαφορετική, θα έλεγα, κατάσταση από όλες τις πλευρές και νομίζω ότι αυτό μπορεί πράγματι να κλείσει με ταχύτητα αυτή την αξιολόγηση, καθώς επιπλέον, λέω και αυτό το στοιχείο και περνάω και στα ερωτήματά σας, οι δηλώσεις από όλες τις πλευρές δείχνουν ότι για το 17 και το 18 δεν υπάρχουν σοβαρά τουλάχιστον δημοσιονομικά θέματα. Πηγαίνω στα υπόλοιπα. Νομίζω ότι το μεγάλο ζήτημα, η μεγάλη εικόνα είναι η εξελίξη στην Ισπανία. Αυτή είναι η εξελίξη στην Ισπανία και σε όλη την Ευρώπη, θα έλεγα, διότι αυτό που συμβαίνει στην Ισπανία με πολύ λιγότερη ίσως ένταση εποάζεται και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Γνωρίζουμε τα θέματα του Βελγίου, έχουν πρόσφατα προκύψει τα θέματα στη Βόρεια Ιταλία. Το κρίσιμο, κατά τη γνώμη μου, για την περίπτωση της Ισπανίας ήταν ότι η κίνηση από την πλευρά της του επικεφαλής ισπανικής κυβέρνησης, του κυρίου Ραχώη, να χρησιμοποιήσει κατασταλτικούς μηχανισμούς σε μια απόφαση του Καταλανικού Κοινοβουλίου για δημοψήφισμα, άνοιξε τους ασκούς του Αιώλου σε μια περιοχή όπου τα αυτονομιστικά θέματα, γιατί έχουμε και την χώρα των Βάσκων, έχουμε την περιοχή, την από πάνω περιοχή, είναι αρκετά έντονα, οι εθνικισμοί παραμονεύουν και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, εγώ θα έλεγα ηρεμία και δημοκρατικός διάλογος. Έχει ξεκάθαρη θέση η κυβέρνηση, κύριε Μαντά, σε σχέση με το ισπανικό θέμα? Γιατί είχαμε τη συνέντευξη του Ισπανού πρέσβη, ο οποίος ούτε λίγο το πολύ κατηγορούσε την ελληνική κυβέρνηση ότι δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση. Και μάλιστα έθεσε και ένα θέμα σε σχέση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι αυτός πήρε ξεκάθαρη θέση, ενώ η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει πάρει ξεκάθαρη θέση και δεν είναι τόσο υποστηρικτική όσο οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι εταίροι. Νομίζω ότι είμαστε απόλυτα προσεκτικοί σε αυτό το θέμα, όπως και σε όλα τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, αλλά για το συγκεκριμένο. Νομίζω ότι ο Ισπανός πρέσβης υπερεύει τα εσκαμμένα, όπως λέμε. Δεν ξέρω ακριβώς σε επίπεδο διπλωματικό ποιες είναι οι κινήσεις, φαντάζομαι οι συνηθισμένες. Νομίζω ότι το ζήτημα πηγαίνει για εκτόνωση μετά και τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και του Υπουργείου Εξωτερικών. Νομίζω ότι θα εκτονωθεί. Δεν είναι όμως εκεί το βασικό. Δεν είναι τη θέση παίρνουν οι κυβερνήσεις, είναι αυτό το οποίο βράζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό που βράζει, κύριε Παναγιωτόπουλο και κυρία Βολάλη, είναι θα το έλεγα, η δρόμη του εθνικισμού, οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν πράγματι σε λύσεις που θα τις βλέπουμε και θα τρομάζουμε. Διότι αυτό έρχεται παράλληλα με την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι χωρίς διάλογο, χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση οποιασδήποτε κίνησης και θα έλεγα ακόμη σε μια Ευρώπη η οποία πιέζεται να αλλάξει τη συνταγή της λιτότητας και των πολύ σκληρών εποπτιών, νομίζω αυτά είναι τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται και μάλιστα η κάθε χώρα και η κάθε πολιτική δύναμη τα φέρνει στην επιφάνεια με την ανάλογη σοβαρότητα. Και εμείς προσπαθούμε από τη δική μας την πλευρά να πούμε πάρα πολύ καθαρά ότι είμαστε υπέρ μιας ενωμένης Ισπανίας. Οι εθνικισμοί δεν βοηθούν, αλλά
πρέπει να ακολουθούν. Βάζετε αυτό δημοκρατικές, το αστερίσκο σχετικά δημοκρατικές, με τον τρόπο αντιμετώπισης. Δεν είναι αστερίσκος, γιατί είναι, ξέρετε, αυτές οι κινήσεις μπορεί να πραγματικά να ξεσηκώσουν πολύ μεγάλα ζητήματα. Όσο για το τελευταίο θέμα και κλείνω, νομίζω ότι γίνεται στο επίπεδο του δημόσιου διαλόγου έχει τεθεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και περιμένουμε τις απαντήσεις από την πλευρά της Δημοκρατίας. Λέτε για τον κύριο Αγγενάκη, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Κύριε Κίτσο, τελικά η κυβέρνηση δεν έχει ξεκάθαρη θέση στο θέμα της Ισπανίας, γιατί του ήταν χθες ο αρμόδιος για τα εξωτερικά θέματα της Δημοκρατίας, ο κύριος Κουμουτσάκος, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ η Νέα Δημοκρατία έσυρε την